είναι μεταξύ Παλαιοχωρίου και Νικής Χένης εκεί στου 40 του Τσιπουρόπλου τα γεωργικά μαθήματα. Α, αλήθεια. Εκεί από τον δρόμο ξεκίνησε και επεκτείνεται προς το βουνό. Οχ, τσιγάρο μου θυμίζει. Τώρα η πρώτη εικόνα που είχαμε ήταν ότι είχα ένα αποκλατάρισμα. Χωρίς βέβαια να αυτό να είναι. Δηλαδή αποκλατάρισμα φορτηγού, απολάχιστο φορτηγού. Ω, και εκείνο ξέρετε με τα σύρματα που έχει μέσα. Είναι, αυτό είναι η πρώτη έτσι, σε μια εικόνα. Τέτοια που είχα συνομιλία με τον τοπικό κύριο τον κύριο Μίμητο Παπαθανασίου. Αυτή ήταν η εικόνα. Έχει ζητηθεί και συνδρομή και αεροπλάνου από την πυροσβεστική υπηρεσία Ελευθερούπολη. Έτσι, εκεί τώρα στη δράμα έχει πάει και ο δήμαρχος στο σημείο που έχω μείνει στο Δήμο αυτή τη στιγμή. Άρα ακόμα μιλάμε για μια φωτιά η οποία είναι χαμηλά στις πλαγιές. Πηγαίνει προς το βουνό, ναι. Δεν έχει φύγει πολύ ψηλά. Ναι. Ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να ελεγχθεί η φωτιά. Και εκεί υπάρχουν πολλά δέντρα και πλατάνια και... Υπάρχει βλάστηση, ναι, σαφώς. Υπάρχει βλάστηση, ναι. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Δυστυχώς υπάρχουν και τα πρόβλημα, τα γεγονότα. Πριν πόση ώρα ξεκίνησε αυτό, κύριε Καλλινική? Αυτό τώρα, πριν πόση ώρα, θεωρώ πριν κανένα μισάωρο περίπου. Περίπου τώρα, ναι. Περίπου πριν κανένα μισάωρο. Μάλιστα. Είδατε λοιπόν έγινε ότι. Είναι προσπάθεια σε πρώτη στιγμή με κάποιο τρακτέρ που βρισκόταν στην περιοχή να αντιμετωπιστεί. Εκεί πριν φτάσει τέτοιο, δεν κατέστη δυνατό, έχει φύγει πιο πάνω. Ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αλλά είναι ένα γεγονός που είναι σε εξέλιξη. Ευτυχώς δεν έχουμε και αέρα μπουφόρ δυνατά, αλλά. Δεν ξέρω και αν. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Είμαστε εκεί. Ο Δήμος είναι σε ετοιμότητα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Ελευθερούπολης έχει αποδείξει και αυτή σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι δίνουν μεγάλη μάχη όλα τα παιδιά, ναι. Έτσι. Είναι και έχει αποδειχθεί αυτή η ικανότητα. Μακάρι όλα να πάνε καλά.